Σε συναγερμό βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν μεγάλη πτώση, την ίδια στιγμή οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των αρχών. Πράγματι, διανύουμε μια εβδομάδα με ισχυρούς ανέμους. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Να επιθυμίσω ότι κάθε μεσημέρι βγαίνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τουλάχιστον για τη σημερινή μέρα είμαστε μπλε σε όλο τον νομό. Περιμένουμε 12,5 ώρα να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα για την επόμενη μέρα. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς που κάνουν εξωτερικές εργασίες. Μην προκληθεί κάποιος πυθύρας που έχουμε την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και ιδιαίτερη προσοχή σε οτιδήποτε κάνουμε στην Ήπεθρο. Οτιδήποτε δούμε καπνό στην Ήπεθρο να πάρουμε κατευθείαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Και ελπίζω να εξελιχθούν όλα ομαλά αυτή τη βδομάδα που διανύουμε. Ιδιαίτερα όταν ο χάρτης κυτρινήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όπως χθες, είναι σε επιφυλακή τόσο τα μηχανήματα των Δήμων όσο και της Περιφερειακής Ενότητας. Οι εθελοντές είναι σε επιφυλακή, συμβάλλουν στην δασοεπιτήρηση στη συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία. Γενικά είμαστε σε επιφυλακή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας που έγινε το Μάιο, διασώθηκαν κάποιες περιοχές επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιάς από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πάρθηκε η απόφαση στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας στα μέρη αυτά, όταν ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 και πάνω, να κλείνουν αυτές οι περιοχές, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Βγάζουμε δελτίο τύπου, ενημερώνουμε τους πολίτες. Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν και τις αποφάσεις του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη στο μπανεράκι που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας, ποιες συγκεκριμένες περιοχές κλείνονται κάθε φορά. Και με δελτίο τύπου, όπως είπα, ενημερώνεται από ποια μέρα μέχρι ποια μέρα θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Οπότε γίνεται με σκοπό από αυτό, να μην προκληθεί κάποια πυρκαγιά άθελα. Φυσικά. Γι' αυτό το λόγο γίνεται, για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουμε κανένα νεότερο αν θα πάμε καλύτερα την άλλη εβδομάδα, έτσι όπως βλέπετε και εσείς τα συστήματα τα καιρικά? Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον μέχρι περίπου το τέλος αυτής της εβδομάδας, φαίνεται ότι θα κοιμαθούμε σε τέτοιες περίπου θερμοκρασίες, δηλαδή φυσιολογικές, δεν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Θα δούμε, αυτά είναι οι προγνώσεις. Κάποιες βροχούλες φαίνονται τουλάχιστον για αύριο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Τον δικό μας μηχανισμό του πυροσβεστικού σώματος έχουμε κινητοποιήσει εθελοντικές ομάδες. Έχουμε κινητοποιήσει την πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας του Δήμου. Ο καθένας είναι ενήμερος και έτοιμος τα της υπηρεσίας του. Και παρακαλούμε πολύ όλους τους συμπολίτες μας, όπως το είπαμε πολλές φορές ως τώρα, να προσέχουν στις ενέργειές τους, να προσέχουν στις εργασίες τους, να μην υπάρξει η αστοχία και η έναρξη πυρκαγιάς. Νομίζω ότι κάθε χρόνο με την ενημέρωση που υπάρχει προς τον κόσμο, με αυτά που βλέπει ο κόσμος, βλέπει τις καταστροφές που γίνονται σε άλλα σημεία ευτυχώς από μια πυρκαγιά, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην συμπεριφορά του σε αυτά τα θέματα. Φυσικά υπάρχουν οι μικρές εξαιρέσεις πάντα. Προσπαθούμε και σε αυτές και εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις.